Καταστραφήκαμε, παιδιά. Μια ματιά, χίλιες λέξεις. Το νερό έχει μπει στις αυλές των σπιτιών. Ζώα έχουν πνιγεί, το μέγεθος της καταστροφής στο Μετόχια Χαΐας ανυπολόγιστο. Κανείς δεν υπάρχει εδώ, μόνο εμείς είμαστε και περνάμε με τα τρακτέρια έξω. Κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Όσοι έχουν μείνει διασχίζουν τους πλημμυρισμένους δρόμους προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούν. Σπίτια πλημμυρισμένα. Ένα ξυλουργείο προσπαθεί να αντλήσει ύδατα. Και όλα αυτά αποτέλεσμα της κακοκαιρίας τριών ημερών. Και όπως βλέπουμε, η στάθμη του νερού όχι απλώς δεν έχει υποχωρήσει, αλλά ανεβαίνει επικίνδυνα. Όλα γύρω-γύρω, κότες, αυτά, όλα δεν έχουν μείνει τίποτα. Κοτέτσα, αποθήκες. Κανένα καθαρίζει από εδώ. Κοιτάξτε. Δεν φύγει το νερό. Δεν μπορεί να φύγει. Ο κάμπος της Τροφιγιά έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη με κοπάδια ζώων να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. 95 χρονών, έχω έρθει εδώ από 8 χρονών με τον πατέρα μου. Τέτοια ζημιά δεν θυμάμαι πάλι ποτέ. Ο Δήμαρχος δεν έχει πατήσει στο Μετόχι καθόλου. 3 μέρες, 4 που είναι αυτή η κατάσταση. Ο Περιφερειάρχης μας έχει γράψει τα παλιά του υποδήματα. Αλλά ήρθε για τους ψήφους στο Μετόχι όμως. Βρισκόμαστε στην Τροφιγιά στο Μετόχι και όπως βλέπουμε, εκατοντάδες ζώα μεταφέρθηκαν από χθες το βράδυ μετά από τεράστια προσπάθεια των κτηνοτρόφων και των αγροτών προκειμένου να διασωθούν. Νύχτα χθες κάναμε μεγάλο αγώνα με τρακτέρ και με σκαφόνια ειδικά να μεταφέρουμε ζώα στα πιο τουμπερά σημεία, έτσι ώστε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Πνίγηκαν ζώα, πνίγηκαν κότες, πνίγηκαν. Στο τσακ προλάβαμε ένα μοσχαράκι που είχαμε. Το γουρούνι στο τσακ το προλάβαμε, τα βγάλαμε, τα πήγαμε αλλού. Κάτι πρέπει να γίνει, έπρεπε να είχαν γίνει τεχνικά έργα, καθαρισμός του ποταμού, δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και δεκαετίες. Ο αγρότης Γιώργος Δημητρακόπουλος δείχνει στην κάμερα του Ιόνιαν τον θερμοκήπο που μόλις πριν ένα χρόνο δημιούργησε. Το μόνο που το απέμεινε είναι κομμάτια από σίδερα και νάιλον. Δεν μας άφησε τίποτα, έριξε τα αυλάκια κάτω. Έχουμε χαλάσει πολλά λεφτά. Η ζημιά κυμαίνεται γύρω στα 30-35 χιλιάρικα. Κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία στη Δυτική Αχαΐα με επικεφαλής τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Το πρωί μαζί και με τους βουλευτές και των δύο νομών, όπως είμαστε και εδώ και τώρα, βρίσκεται στο πεδίο για να συνδράμει τόσο στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από έκτακτη χρηματοδότηση που την έχουν ανάγκη για να μπορέσουν και να αποκαταστήσουν τις πληγές άμεσα, αλλά και στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο φυσικά της κρατικής αρρωγής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Οικονομικών πλέον έχει την αρμοδιότητα με εθνικούς πόρους αποζημιώνει τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις και τους... Είχα ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι απόλυτα απαραίτητο. Θα είναι εδώ με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει η οριοθέτηση όλων των περιοχών. Νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι αυτό που χρειάζεται η περιοχή, πέραν των μεμονωμένων και άμεσων και σίγουρα κατασκευαστέων αντιπλημμυρικών νέων έργων, αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι ο νέος τρόπος διαχείρισης των υδάτων μας. Θέλω να βγει, να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος και παράλληλα επικοινωνήσαμε και με τον ΕΛΓΑ για τις αντίστοιχες γεωργικές αποζημιώσεις. Μέσα σε 3 ημέρες στην Δυτική Αχαΐα έπεσαν τεράστιες ποσότητες βροχής και όπως το μέγεθος των ζημιών μαρτυρά, χρειάζεται σχέδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής.